Την αλληλεγγύη. Ακούω πως στη Νέα Υόρκη, στη γωνιά της 26ης οδού και του Broadway, στέκει ένας άντρας κάθε βράδυ τους μήνες του χειμώνα και στους άστεγους που μαζεύονται βρίσκει ένα καταφυγείο τη νύχτα, κάνοντας εκκλήσεις στους διαβάτες. Ο κόσμος έτσι δεν αλλάζει. Δεν θα καλυτερέψουν ανάμεσα στους ανθρώπους οι σχέσεις. Δεν συντομεύει έτσι η εποχή της. Μα ωστόσο λίγοι άνθρωποι βρίσκουν καταφύγιο για τη νύχτα. Για μια νύχτα τους φυλάκισε από τον άνεμο. Το χιόνι που προορίζονταν για αυτούς πέφτει στον δρόμο. Σαν διαβάσεις το δω, μην κλείσεις το βιβλίο άνθρωπε. Λίγοι άνθρωποι βρίσκουν καταφύγιο για τη νύχτα. Για μια νύχτα τους φυλάκισε από τον άνεμο. Το χιόνι που προορίζονταν για αυτούς πέφτει στον δρόμο. Μα ο κόσμος έτσι δεν θα αλλάξει. Δεν θα καλυτερέψουν ανάμεσα στους ανθρώπους οι σχέσεις. Δεν συντομεύει έτσι η εποχή της. Ετοιμάσει ως ένδειξη αλληλεγγύης για τους νοσοκομιακούς γιατρούς μαζί με την ομάδα των εικαστικών Fire Art. Είμαστε ομάδα Κορούβητα στην 6. Σήμερα εδώ εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας. Είμαστε με το Σωματείο Καθηγητών Χορού, εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας σε όλους τους καλλιτέχνες. Ο πολιτισμός είναι αδρανής εδώ και ένα χρόνο. Ζητάμε τους χώρους πολιτισμού ανοιχτούς, τις σχολές χορού και τις δραματικές σχολές ανοιχτές, με τους σπουδαστές να κάνουν τα μαθήματά τους με μέτρα. Ζητάμε ανοιχτούς χώρους πολιτισμού και στήριξη για όλους τους ανθρώπους του πολιτισμού. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, ό,τι και να είναι τα άστρα, εγώ τη γλώσσα μου τους βγάζω. Για μένα το λοιπόν το πιο εκπληκτικό, πιο επιπληκτικό, πιο μυστηριακό και πιο μεγάλο είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βάζουν.
άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποτίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε.